ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Global Conversation και από εδώ, από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε από την παρουσία σας εδώ και από την ομιλία σας και θέλω να κάνω και μια σύγκριση με το παρελθόν. Όταν εσείς αναλάβατε την κυβέρνηση στην Ελλάδα πρώτη φορά το 2015, ασκούσατε πολύ σκληρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ασκεί την πολιτική στα κράτη-μέλη. Προφανώς και με πολλές προεκτάσεις στο θέμα της οικονομικής πολιτικής. Τι έχει αλλάξει από τότε σε εσάς, αν εσείς δηλαδή αλλάξατε γνώμη για την Ευρώπη ή αν η Ευρώπη άλλαξε? Κριτική άσκησα και σήμερα για τα λάθη της Ευρώπης αλλά και για τα λάθη των ελληνικών κυβερνήσεων. Για το γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάστηκε 8 ολόκληρα χρόνια κάτω από σκληρά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ άλλες χώρες μέσα σε 3 χρόνια κατάφεραν να ξεφύγουν. Και βεβαίως άσκησα σκληρή κριτική και για το γεγονός ότι αυτά τα προγράμματα και οι πολιτικές που επιλεγόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες. Υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ένα έλλειμμα δημοκρατίας που αποτελεί μαζί με τον δημοσιονομικό φετιχισμό, μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση οικονομίστικη στην αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι αυτά τα δύο μαζί αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις οποίες η Ευρώπη έχει υπάψει να είναι ελκυστική προς τους πολίτες της και τη βασική αιτία για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τώρα, αν με ρωτάτε αν έχει αλλάξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη βεβαίως και αναγκάστηκε να προσαρμοστεί, αλλά αναγκάστηκε πολύ αργά και πολύ λίγο να προσαρμοστεί. Οι αλλαγές που έκανε έγιναν αργά και έπρεπε να είναι βαθύτερες. Το αν άλλαξα εγώ, όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν, ξέρετε. Προσαρμόζονται στις δυσκολίες για να τις αντιμετωπίσουν. Δεν άλλαξε όμως η βασική μου κατεύθυνση, ο βασικός πυρήνας των ιδεών μου, ο βασικός πυρήνας της ιδεολογίας μου και της πολιτικής μου στόχευσης. Ήταν να βγει η χώρα από την κρίση, βγήκε η χώρα από την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για την κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Θέλω να μείνουμε λίγο στα ευρωπαϊκά, γιατί σε μερικούς μήνες έχουμε και ευρωεκλογές και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα, το τοπίο στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Βλέπουμε και τις τελευταίες έρευνες ότι και το Ευρωκοινοβούλιο το επόμενο δεν θα είναι πια το ίδιο. Εσείς ποιον θα στηρίζατε? Και σας ρωτάω, επειδή είχατε μια συνάντηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή, θα τον βλέπατε ως πιθανό υποψήφιο για την Προεδρία της Κομισιόν, ακόμα και αν είναι με τους Σοσιαλδημοκράτες και όχι με το Κόμμα της Αριστεράς? Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία πριν πάμε στα πρόσωπα είναι να δούμε τις πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο καταλήτη στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου σύγκλησης προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων από το χώρο της αριστεράς, από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και από το χώρο της οικολογίας. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε χωρίς να αλλάζουμε πολιτική οικογένεια. Αλλά θεωρώ ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι εδώ και 3 χρόνια βρίσκομαι στην καρδιά της συνεννόησης προσκεκλημένος κάθε φορά με τον ρόλο του παρατηρητή, γιατί εγώ το έχω επιλέξει στις συναντήσεις των σοσιαλιστών ηγετών και βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά πολύ κοντά σε αυτές τις διεργασίες, διότι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κάτι καινούριο για την Ευρώπη και για τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την κοινωνική πλειοψηφία. Γίνοντας στην Ελλάδα τώρα και στα θέματα οικονομίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε από τα μνημόνια, μάλιστα πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχάρισαν όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος στην Ελλάδα περιμένει κάποια μέτρα τα οποία ήδη έχουν προνομοθετηθεί και φυσικά αναφέρομαι στο θέμα των συντάξεων. Και ακόμα ο κόσμος ανησυχεί και περιμένει μια απάντηση στο αν εσείς είστε διατεθειμένος τελικά να παρακάμψετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ζητούσε το συγκεκριμένο μέτρο, και να προβείτε ακόμα και σε μονομερείς ενέργειες όσον αφορά αυτό. Κοιτάξτε, η δομική αλλαγή σε σχέση με λίγους μήνες πριν είναι ότι η χώρα τελείωσε το πρόγραμμα προσαρμογής, βγήκε από τα μνημόνια και έγινε ξανά μια κανονική χώρα, με περιορισμούς βεβαίως που προβλέπονται για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και βεβαίως με ιδιαίτερες συνθήκες συνεννόησης με την Κομισιόν και τους θεσμούς που προβλέπονται για όλες τις χώρες που έχουν φύγει από προγράμματα προσαρμογής. Αυτό που έχει αλλάξει, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα βεβαίως και είναι υποχρεωμένη να πιάνει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα αποφασίζουν αυτές για τα μέσα και τις πολιτικές μέσα από τις οποίες θα επιτυγχάνονται οι στόχοι. Εμείς λοιπόν έχουμε τη σαφή δέσμευση να υλοποιήσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019.
Στο βαθμό λοιπόν που αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται και τα στατιστικά στοιχεία δείξουν ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται, τότε θα καταθέσουμε, όπως προβλέπετε, τον προϋπολογισμό του 19 στις 15 του Οκτώβρη στην Κομισιόν. Θα κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και είναι βέβαιο κατά την άποψή μου ότι αυτό το οποίο θα επικρατήσει είναι αυτό που είναι ωφέλιμο για τη συνέχιση της αναπτυχιακής πορείας της οικονομίας και βεβαίως για την κοινωνική πλειοψηφία. Και ωφέλιμο για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας είναι να σταματήσουν οι περικοπές και η λιτότητα που δημιουργούν μια αντικυκλική πολιτική που μειώνουν τη ζήτηση, μειώνουν την κατανάλωση και άρα σπρώχνουν την οικονομία ξανά σε ένα σπιράλ ύφεσης, το οποίο μόλις τώρα αποφύγαμε, μόλις τώρα ξεφύγαμε από αυτό. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι τα νούμερα θα είναι θετικά και άρα θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και προς όφελος των συνταξιούχων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα λέτε ότι αν πετύχετε τους στόχους δεν θα κόψετε τις συντάξεις. Μπορείτε να το πείτε καθαρά αυτό? Το λέω καθαρά. Αν πετύχουμε τους στόχους, στο βαθμό που πετυχαίνουμε τους στόχους, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε ένα μέτρο το οποίο και αχρίαστο είναι, και αντιαναπτυξιακό είναι, αλλά και μη διαρθρωτικό είναι. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τώρα σε μια τελευταία του συνέντευξη είπε ότι αν η ελληνική κυβέρνηση σταματήσει να τηρεί τα συμφωνηθέντα, τότε και οι Ευρωπαίοι θα σταματήσουν και θα αναστείλουν τα μέτρα για το χρέος. Ναι, βεβαίως. Και το λέω αυτό γιατί και το θέμα των συντάξεων είναι ένα διαρθρωτικό μέτρο. Έτσι θεωρείτε, και όχι ένα δημοσιονομικό μέτρο. Θα σας εξηγήσω. Είναι σωστό καταρχάς αυτό. Τα συμφωνηθέντα είναι το 3,5% του πλεονάσματος, το οποίο πρέπει να πετυχαίνουμε για να αποπληρώνουμε το χρέος μας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω στην εποχή των ελλημάτων, της πατάλης, της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο των διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που της έδωσε τη δυνατότητα να εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά. Άρα λοιπόν, οι δομικές μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει επουδενή να αντιστραφούν και δεν θα αντιστραφούν. Αυτό το οποίο σας εξήγησα, η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, δεν είναι δομική μεταρρύθμιση, δεν είναι διαρθρωτική μεταρρύθμιση, άρα να λοιπόν ένα ακόμα επιχείρημα που συνδύνει στην άποψη ότι αν πιάνουμε τους στόχους δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Αν δεν τους πιάνουμε? Αν δεν τους πιάνουμε τους στόχους, βεβαίως και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τους πιάσουμε. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας, ξέρετε κάτι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν μια χώρα έχει υποχρεώσεις, όπως και ένα νοικοκυριό, όταν ένα νοικοκυριό έχει υποχρεώσεις, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να εξοικονομεί τα χρήματα να πληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν μια χώρα υπερχρεωμένη, όχι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μια χώρα χρεοκοπημένη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει 180% του ΑΕΠ χρέος. Αυτό το οποίο καταφέραμε εμείς είναι να καταστήσουμε βιώσιμη την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους. Αυτό λοιπόν είναι που έχει δημιουργήσει ασφάλεια στις αγορές, ασφάλεια στους επενδυτές, συν το γεγονός ότι φτιάξαμε και αυτό το μαξιλάρι ρευστότητα των 30 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, που μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς μέχρι και το 2020 πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε ζεστό χρήμα από τις αγορές με χαμηλά επιτόκια. Μάλιστα, τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης καίει την Ευρώπη και αν θέλετε την έχει αλλάξει κιόλας κατά πολύ, που είναι η μετανάστευση. Και η Ελλάδα παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή της συγκεκριμένης ιστορίας. Και θέλω να σας ρωτήσω για την τελευταία προειδοποίηση από την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, που είπε ότι το κέντρο υποδοχής των προσφύγων στη Μόρια ενδέχεται να κλείσει μέσα σε 30 μέρες, γιατί απλά οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν εκεί είναι πραγματικά άθλιες. Και σας ρωτάω, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν έχει καταφέρει τελικά να διαχειριστεί ποτέ αυτή την κατάσταση? Για τον πολύ απλό λόγο του ότι ακόμα και αν είχαμε το πιο πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο είχε μια χωρητικότητα α, αλλά αναγκάζεσαι να φιλοξενείς 5 φορές το α ή 6 φορές το α τους φιλοξενούμενους εκεί, τον αριθμό ενώ των ανθρώπων εκεί, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένων ότι δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα νησιά. Και είναι μια πραγματικότητα η οποία ορίζεται από την πολύ δύσκολη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Τουρκία, ή την Ευρωτουρκική Συμφωνία, την οποία πρέπει να τηρήσουμε. Και πρέπει να τηρήσουμε όσο το δυνατόν. Δεν τηρείται αυτή τη στιγμή. Τηρείται και τηρείται με έναν τρόπο που εμείς επιδιώκουμε να
αν θέλετε, ικανοποιεί πλήρως τη διεθνή νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε ούτε να πνίγουμε ανθρώπους στο Αιγαίο, και δεν το θέλουμε βεβαίως, όχι μόνο δεν το μπορούμε, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιστρέφουμε ανθρώπους χωρίς να εξετάσουμε σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμό, όπως ορίζει η διεθνής νομιμότητα και οι διεθνείς συνθήκες, στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, όπως ορίζουν για αυτούς που ζητάνε άσυλο στη χώρα μας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην φύγει πίσω ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει, δικαιούται προστασίας με βάση τη διεθνή νομοθεσία στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις. Οι ροές την ίδια στιγμή δεν μειώνονται, έχουν βεβαίως μειωθεί σε σχέση με αυτή την τραγική κατάσταση που επικρατούσε το 2015, αλλά υπάρχουν ακόμα. Είναι ροές κάποιων δεκάδων ανθρώπων καθημερινά που δημιουργούν αυτή την υπερσυγκέντρωση προσώπων στα νησιά, μεταναστών και προσφύγων στα νησιά, που πιστέψτε με, καμία χώρα και καμία δομή και καμία υποδομή δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, στο βαθμό που, επαναλαμβάνω, έχει ως προτεραιότητα να ανταποκριθεί στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα. Ποια είναι η σχέση με τον κύριο Σαλβίνη και την νέα κυβέρνηση της Ιταλίας? Θεωρείτε ότι είστε στην ίδια πλευρά στο θέμα το προσφυγικό? Δεν θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι η Ιταλική κυβέρνηση αναδεικνύει τη μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στους υποστηρικτές της σκληρής στάσης απέναντι στο προσφυγικό, και η αντίφαση έρχεται ακριβώς ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια προσέγγιση, θα έλεγα σχεδόν ακροδεξιά σκοπής. Τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους αν κατοικούν σε χώρες του Νότου ή σε χώρες του Βορρά. Διότι ναι, οι ακροδεξιές δυνάμεις στην Ιταλία έχουν το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο με τις ακροδεξιές δυνάμεις στη Βόρεια Ευρώπη. Εν τούτης, το κρίσιμο ερώτημα το αν θα αφαιθεί η χώρα μόνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αν είναι στη Βόρεια Ευρώπη, δεν βρέχεται από θάλασσα, είναι μια χώρα περίκλειστη και μπορεί να υψώσει τείχη, λέει, μόνη ας το αντιμετωπίσω και ας κόψει ο καθένας το λαιμό του, η Ιταλία δεν μπορεί να πει το ίδιο και δεν λέει το ίδιο. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν ότι μια τεράστια παγκόσμια κρίση, όπως η προσφυγική μεταναστευτική κρίση, μπορεί να λυθεί χωρίς αλληλεγγύη και χωρίς συνεργασία. Άρα θεωρείτε ότι έχει δίκιο όταν κρατάει αυτή τη σκληρή γραμμή στο προσφυγικό, όπως έχουμε δει να κάνει? Η Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση κρατάει, επαναλαμβάνω, μία στάση η οποία έχει πολλές αντιφάσεις. Διότι από τη μία αρνείται να παραλάβει καράβια με μετανάστες, από την άλλη, μόλις αυτά φτάσουν στα νερά της, ζητάει βοήθεια από γειτονικές χώρες να παραλάβουν αυτές. Άρα δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και κανείς δεν μπορεί να λύσει μόνος το πρόβλημα αυτό. Η δική μου η άποψη, γιατί δεν θεωρώ και τόσο σκόπιμο να ασκώ κριτική σε άλλες κυβερνήσεις, θα σας πω τη δική μου άποψη και την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, είναι ότι η προσφυγική κρίση είναι διεθνής και ευρωπαϊκή, δεν είναι κρίση των χωρών πρώτης υποδοχής, δεν είναι ελληνική κρίση, δεν είναι ιταλική κρίση, δεν είναι ισπανική κρίση. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Άλλωστε, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν θέλουν να μείνουν στις χώρες πρώτης υποδοχής. Ο στόχος τους είναι να πάνε σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι επίσης συλλογικός. Ένα συλλογικό πρόβλημα, πρέπει να βρούμε συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης. Πάμε λοιπόν σε ένα γεωπολιτικό θέμα, στο οποίο βρέθηκε η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο, και μιλάω φυσικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη συμφωνία που κάνατε με τα Σκόπια, και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία να δούμε πού τελικά θα καταλήξει αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, όλα δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στα Σκόπια ότι η συμφωνία τουλάχιστον στο δημοψήφισμα θα περάσει. Αν περάσει λοιπόν και η συνταγματική αναθεώρηση και φτάσουμε στην Ελληνική Βουλή, τι θα γίνει? Και ρωτάω φυσικά γιατί ο κυβερνητικός σας εταίρος και πάρα πολύ πρόσφατα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Θεωρείτε ότι μπορεί τελικά αυτή η κυβέρνηση, αν αυτό γίνει, να έχει νομιμοποιήσει, να συνεχίσει, ή μπορεί να πάμε σε εκλογές τελικά λόγω Σκοπιανού? Καταρχάς, εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία αυτή να προχωρήσει. Εύχομαι, ελπίζω και στηρίζω την προσπάθεια της Ζόραν Ζάεφ να κερδίσει το δημοψήφισμα και βεβαίως την ακόμα πιο δύσκολη προσπάθεια μετά να βρει 2/3 στην Βουλή, στο κοινοβούλιο του, προκειμένου να επικυρώσει τη συνταγματική αλλαγή.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή. Λύνει ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, το λύνει με θετικό τρόπο για τη χώρα, κατά την άποψή μου. Άλλωστε, 140 χώρες όλο τον κόσμο αναγνωρίζαμε τη συνταγματική ονομασία τη γείτονα χώρα. Πλέον υπάρχει ο γεωγραφικός προσδιορισμός για όλες τις χρήσεις και κυρίως υπάρχει η αναγνώριση και αποδοχή από τους γειτονές μας ότι η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας είναι ελληνική και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας απαντήσω ευθέως, η συμφωνία θα έρθει στη Βουλή, όπως ακριβώς ορίζει η ίδια συμφωνία, όταν ολοκληρωθεί στην άλλη πλευρά η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και βεβαίως όταν προχωρήσει η συγγραφή του πρωτοκόλλου ένταξης και υπογραφή του στο ΝΑΤΟ για να ξεκινήσει η ενταξιακή διαδικασία και να μπορούμε να ακυρώσουμε και το πρωτόκολλο ένταξης. Η συμφωνία αυτή θα βρει απόλυτη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή και σε ό,τι αφορά το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, το οποίο το απάντησα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σέβομαι και διαφωνώ με τη στάση του κυβερνητικού μετέρου, με τον οποίο έχω μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσει τις αρχές του, έτσι όπως ο ίδιος τις πιστεύει, αλλά δεν θα διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας προς την οικονομική ανάκαμψη και την πολιτική σταθερότητα. Επειδή έκανα μια ερώτηση για τις εκλογές, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν το κλείσατε ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα μπορείτε να το κλείσετε, μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν τελειώσει η τετραετία, ή μπορούμε να περιμένουμε για κάτι άλλο? Οι εκλογές στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι ο στόχος και η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την τετραετία. Και μάλιστα εξήγησα το πόσο μας συμφέρει πολιτικά αυτή η εξέλιξη, στο βαθμό που στις ευρωπαϊκές εκλογές που μεσολαβούν θα έχουμε την δυνατότητα να καταγράψουμε τους πραγματικούς συσχετισμούς που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, που δεν έχουν καμία σχέση με τις διαρκώς υποτιμημένες, εγώ δεν θα πω εσκεμμένα, ίσως για μεθοδολογικούς λόγους, δημοσκοπικές μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συνεπώς θα επαναλάβω αυτό που είπα. Στόχος και στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της τετραετίας και οι εκλογές τον Οκτώβρη του 2019. Άρα αποκλείεται το σενάριο των τριπλών εκλογών το Μάιο? Δεν αποτελεί στόχο, ούτε στρατηγική, ούτε επιθυμία μας να έχουμε τριπλές εκλογές. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, πιο προσωπική, για ένα θέμα το οποίο φυσικά έχει συγκλονίσει και όλη την Ευρώπη το καλοκαίρι, και μιλάω φυσικά για τις φωτιές στην Αττική και στο Μάτι, που είχε και αρκετούς νεκρούς, σχεδόν 98 νεκρούς. Και ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά αν εσείς νιώσατε ή νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από τους ανθρώπους που βίωσαν αυτή την τραγωδία το καλοκαίρι. Κύριε Κώστα, συγγνώμη ζήτησα έμπραχτα και όχι επικοινωνιακά, όχι για να αντιμετωπίσω με έναν επικοινωνιακό τρόπο την τραγωδία, όταν ανέλαβα την πολιτική ευθύνη και άλλων κυβερνήσεων και όχι μονάχα της δικής μου. Διότι μια από τις βασικές αιτίες αυτής της τραγωδίας δεν ήταν μόνο το φυσικό φαινόμενο, ο αέρας των 11 αποφόρ ή τα όποια λάθη και όποιες παραλήψεις μπορεί να έγιναν, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτά θα κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο κανείς είναι να αντιμετωπίσει σε αυτές τις συνθήκες μια καταστροφή μέσα σε μια μισή ώρα, γιατί τόσο διήρκησε από την έναρξη της φωτιάς ως το να φτάσει στην παραλία. Αλλά έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος των ευθυνών και των αιτιών έχει να κάνει με το πώς οικοδομήθηκαν αυτές οι περιοχές, το πώς δεν είχαν πρόσβαση οι πολίτες να βγουν στην ακτή, το πώς εγκλωβιστήκαν εξαιτίας της αυθαίρετης δόμησης και των παρανομιών, που είναι κοινή ομολογία που δεν είναι ευθύνες της δικής μου. Ωστόσο, η δική σας κυβέρνηση διαχειρίστηκε. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ανέλαβα πλήρως την πολιτική ευθύνη και σε ό,τι μας αναλογεί, αναλάβαμε πλήρως και μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια καθημερινής μάχης για την αποκατάσταση, την επούλωση των πληγών. Τους ανθρώπους που χάθηκαν δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω, αλλά την επούλωση των πληγών αυτών που έμειναν, της περιοχής, ούτως ώστε το Μάτι να αναγεννηθεί στο πιο γρήγορο δυνατό χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.